Είμαστε εδώ, στην όμορφη Ραφίνα, με τον έναν, τον μοναδικό, τον Γιάννη Κατινάκη. Χειροκροτήματα, παρακαλώ, εδώ! Ποιος άνθρωπος, ακούτε το τριζόνι. Ένα τζιτζίκι ακούστηκε. Τι κάνεις, Γιάννη μου? Παλεύω και γερνάω. Κατά τα άλλα είμαι καλά. Όχι, δεν τραγουδάμε βαρδί. Α, είναι και φυσικός αυτό. Το έχουμε διαφορά. Ναι, είναι αυτή η διαφορά που ήμουν έτοιμος να φύγω πριν για αυτή τη διαφορά. Όχι. Ακόμα δεν ήρθες να φύγεις. Θέλω λίγο να πούμε στον κόσμο πώς έτυχε να συναντηθούμε. Την πρώτη φορά με είχες πετύχει στο Pride, που φόραγα κάτι γκλίτερ, ήμουνα σαν χρυσόμυγα. Και τη δεύτερη φορά με πέτυχε στο δρόμο με την Κική, που έκανες ένα γκάλαπ και ρώτηκες δεχαμισιάτικα. Για σοβαρές προτάσεις μόνο για Κατινάκη πέρα. Είμαι στα πάνω μου. Και σου είπα πάλι ότι δεν έχω γκόμενο. Γενικά δεν έχω μεγάλη ποικίλη σε αυτά που λέω, δεν έχω γκόμενο. Και παλεύω. Ψάχνεις να βρούμε εδώ κάτι? Έψαχνα μανιωδώς μέχρι πρόσφατα. Τώρα παλεύω πιο διακριτικά. Έχω εφαρμόσει την τακτική ότι θα φτύσω. Τώρα ποιον θα φτύσει, δεν υπάρχει άνθρωπος. Τι είναι εγώ στον δρόμο, χλέπες. Και αν την πατήσει κάποιος και γλιστρήσει, μπορεί να έρθει σε μένα, ναι. Θέλω όμως να πεις πώς συναντηθήκαμε σήμερα. Αράζω στο κινητό μου και βλέπω Dolce Vita. Και βλέπω που μου σκάει ειδοποίηση από πάνω ένα Γιάννη! Λέω κάποιος πέθανε, σαφέστατα. Κάποιον κλαίμε. Παρήγγειλα κονιάκ, ανοίγω το μήνυμα και λέω ναι. Θες να κάνουμε ένα βιντεάκι? Ναι, Χρυσή μου, αλλά μην κοψοχολιάζεις και εμένα, ναι. Και τι σου είπα, σε παρακαλώ, έλα να πεις ένα. Ένα? Δεν θέλω να ξέρεις. Στο τέλος αυτό πάντα το λέω. Εννοείται και εδώ θα το πεις και στο τέλος. Θέλω να πεις κι άλλα τη Βεβίση όμως, παρακαλώ. Να πω πρώτα τη Χριστίνα Δελή που την λέω τρεις τελευταίες. Όπως και δίποτε. Το ενοχοφιλί. Yeah. Ενοχοφιλί τη νύχτα χάδι και απειλή. Όσο πεθαίνω, τόσο θέλω πιο πολύ. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη Κατινάκη. Αυτόν τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεβανάληπτο Γιάννη Κατινάκη που εγώ για κάποιο λόγο λατρεύω. Για ποιο λόγο, πες μας. Θέλω να μου πεις ποιος είσαι. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από πολύ παλιά. Πώς? Από τα παιδικά σου χρόνια. Από το Big Bang. Από τους τρόπους ανθρώπους στη γη. Είσαι πολύ νέος άνθρωπος αρχικά. Πόσο χρονών είσαι, λες ηλικίες? Ψυχικά ή στην ταυτότητα? Στην ταυτότητα. Ψυχικά είμαι μια μούμια. Έρθω όταν χαμώ. Ψυχικά είμαι μια μπουρτζόγρια πια. Η ζωή με έχει γεράσει. Τα βάσανα αυτή τη ζωή αυτά με έχουν καταβάλει. Κανονικά είμαι 18-19. Θα το δεχτώ. Θέλω να μου πεις μεγάλος Αθήνα. Αθήνα μεγάλωσα, ναι. Εδώ γέρασα. Εδώ είναι το γυροκομείο μου. Σου αρέσει η Αθήνα? Λοιπόν, είναι μέρη της Αθήνας που μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι και μέρη που δεν μου αρέσουν. Ας πούμε, εμένα το κέντρο δεν μου αρέσει. Ούτε να βγαίνω βόλτες στο κέντρο, ούτε να πίνω καφέδες στο κέντρο. Δεν το θέλω. Το έχω φάει και λίγο με το κουτάλι αυτά τα χρόνια γιατί δούλευα κέντρο. Είμαι πάντα κάπως alert στο κέντρο. Ότι κάτι θα πάθω, κάτι θα γίνει, κάποιος θα μου πετάξει κάτι, δεν ξέρω. Προς βόρεια ή πολύ νότια. Μ' αρέσει. Δεν είμαι το χωριό, είμαι λίγο της πόλης εγώ. Δεν θα μπορούσες να μένεις, ας πούμε, επαρχία. Να αρμέγω γίδια και να φοράω σε κούρι, δεν το θέλω. Ναι. Θα έμενες και σε μεγαλύτερη πόλη πριν Αθήνα, ας πούμε. Πέρα από Ελλάδα εννοείς? Ναι, ναι. Ω, δεν φεύγω από Ελλάδα. Αρχικά τα αγγλικά μου είναι πενιχρά, είναι απέσια. Πες μας κάτι στα αγγλικά. Blowjob, dick, text, answer me μαλάκα. Answer to my message, πούστη. Η δουλειά σου? Η δουλειά μου είναι να κάνω τους άλλους να γελάνε. Αυτό. Ας πούμε, όταν ήσουν ένα μικρό παιδί, ναι, τι φανταζόσουν ότι θα γίνει? Αυτό που είμαι τώρα. Να κάνω τους ανθρώπους να είναι χαρούμενοι. Αυτό. Μην το βάλω τώρα σε μια ταμπέλα ηθοποιός, Instagrammer, που δεν μου αρέσει αυτό καθόλου σαν λέξη. Κάνω τους ανθρώπους να είναι χαρούμενοι. Δεν φορολογείται. Δεν ξέρω σε ποιο οίκα να πάω. Αυτό πάντως. Κάνω stand-up. Έχω τελειώσει ηθοποιός. Mm-hmm. Δηλαδή μπορώ να σου παίξω και ένα ύψεν και ένα σκυλί τη λύσα, άμα λάχει. Mm-hmm. Αλλά πιο πολύ έχω ασχοληθεί με την κωμωδία. Stand-up δικά μου κείμενα. Μέχρι στιγμής επικοινωνώ το δικό μου χιούμορ πιο πολύ. Στην πορεία μπορεί να κάνω τα πάντα. Μπορεί να με δεις επίδαυρο. Ποτέ δεν θα γίνει. Αυτό το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ρε Γιάννη μου, ποτέ δεν ξέρει. Σαν τη Βουγιουκλάκη. Τι είχε? Αντιγόνη. Μπορεί να με δεις και εμένα, Αντιγόνη. Ο τάφε μου κρεβάτι νηφικό. Τάφε μου! Ναι, αυτό. Μπορεί να με δει τάφε μου. Θα κάνω, λέει, τον τάφο. Μόνο τον τάφο πια. Αν μα έβαζα να διαλέξει ανάμεσα στο Instagram, π.χ. και το θέατρο, τι θα διάλεγε? Σαν να με ρωτά φακέ ή σουβλάκι τώρα. Σουβλάκι, Μα το. Ένα πουλάκι, τέλεια. Μόνο αυτά τα πουλιά με κυνηγάνε εμένα, ναι. Το Instagram, αν μου έλεγε τώρα, θα μπορείς να παίζεις στο θέατρο όποτε θέλεις, ό,τι ρεπερτόριο θέλεις και να έρχεται ο κόσμος να σε βλέπει και να αλληλεπιδράται στο θέατρο, το έκλεινα το Instagram προχτές. Γιατί θεωρώ ότι από κοντά θα σου επικοινωνήσω αλλιώς όλη αυτή τη διάθεσή μου και θα χαμογελάσεις πολύ παραπάνω αν με δεις μπροστά σου. Σου μεταφέρω όλη μου την ενέργεια, όλο μου το είναι. Το Instagram είναι υποκατάστατο. Ναι. Οπότε το έκλεινα προχτές το Instagram, αν μου έλεγες. Στάνταρ, έχεις το θέατρο. Ποια ήταν η πρώτη σου παράσταση, θεατρική παράσταση, ή η πρώτη φορά που ανέβηκες σε σκηνή? Τρίτες διαφορετικές ερωτήσεις. Πρώτη φορά που ανέβηκα σε σκηνή, ήμουνα 17 χρονών στο Escape, mm-hmm, που έκανα show. Πρώτη φορά που έπαιξα παράσταση ήταν στη σχολή. Δεν ήταν επαγγελματική παράσταση. Πιο επαγγελματικά πια με την Κική το 19 που είχαμε αρχίσει να κάνουμε μαζί stand-up και μετά έκανα μόνος μου. Πιο έντονα θυμάμαι τη μόνος μου, γιατί ήμουν αχεσμένος τελείως πάνω μου. Με την Κική είχα να μοιραστώ ένα πόνο, είχα ένα χέρι να κρατήσω. Στη δική μου τι να κρατήσω? Ό,τι έβρισκα.
Εγώ ξέρω, αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν, πώς γνωριστήκατε με την Κική, τη Σούπερ Κική. Τη Σούπερ Κική. Με το όνομα σταμάτησε ο αέρας. Μόνο που υπόθηκε το όνομα. Είναι σαν τη μόρα. Έρχεται και παγώνουν όλα. Με την Κική γνωριστήκαμε πριν 2 χρόνια. Έβλεπε κάτι βιντεάκι που έκανα εγώ ως drag queen για το μαγαζί που δούλευα. Έβλεπα και εγώ τα πρώτα της βίντεο από τις καφετέρειες που έβριζε τους πάντες από τότε. Και ήμασταν ο ένας φαν του άλλου. Και έτσι από κοινούς γνωστούς, κάπως η μοίρα μας ένωσε αυτή η κακιά η μοίρα, η μαύρη. Και έχουμε γίνει κολοσκευρακή. Και είναι πια η αδερφή μου. Η μάνα μου ηλικιακά, συγγνώμη. Είναι η γιαγιά μου. Μας βρίζει τώρα πίσω από την κάμερα, τι βλέπεις. Δεν τα βλέπει, μωρέ. Δεν πρόκειται να το δει, δεν βλέπει τίποτα. Πώς ήταν αυτή η γνωριμία, δηλαδή δέσατε από την αρχή, ήταν έρωτος με την πρώτη ματιά. Οι άβρες κατευθείαν ήρθαν και κολλήσανε. Ήταν πολύ ενεργειακή όλη αυτή η σχέση και πολύ καρμική. Δηλαδή σκέψου, πρώτη μέρα γνωριστήκαμε, δεύτερη μέρα ήμασταν μαζί σε καφετζού. Να μας πείτε κομμενικά μας. Ήταν κατευθείαν. Δεν υπήρχε η πρώτη περίοδος που υπάρχει λίγο μια μικρή μηχανία, ευγένεια, ξέρεις να πάρω μια πατάτα, ναι αγάπη μου, πάρα φυσικά. Ήταν κατευθείαν αυτό που είμαστε σήμερα. Και μη σου πω ότι και η πρώτη περίοδος γνωριμίας μας ήταν και η καλύτερη φάση της φιλίας μας. Γιατί ήμασταν πιο μικροί και πιο ξέγνιαστοι. Δεν είχε προχωρήσει επαγγελματικά τόσο αυτό που κάνουμε. Οπότε ήμασταν κι εμείς πιο χαλαροί, πιο αυθόρμητοι. Ήμασταν παιδική χαρά στις αρχές. Τώρα σίγουρα είναι πιο ουσιαστική η αγάπη που έχουμε ένας για τον άλλον και η όλη σχέση είναι πιο ουσιαστική. Αλλά έχουμε μεγαλώσει. 2 χρόνια, 2 χρόνια. Είναι καθοριστικά τα χρόνια αυτά. Και είναι πολύ λίγα τα χρόνια. Δηλαδή είναι όντως σαν να είστε αδέρφια, ναι. Συντροφοί. Είστε τα πάντα όλα, δηλαδή. Ναι. Γκόμενοι, κανονικοί γκόμενοι. Και μου έλεγες πριν ότι ας πούμε είστε πάρα πολύ διαφορετικοί, αλλά αλληλοσυμπληρώνεστε με έναν τρόπο. Ποιος είναι ποιος? Είμαστε βόρειος και νότιος πόλος. Είμαστε πάρα πολύ αντίθετοι άνθρωποι. Σε κάποια πράγματα, στα περισσότερα βασικά, εγώ είμαι ο πιο ντροπαλός. Είμαι πιο μαζεμένος, πιο φοβισμένος. Η Κική έχει μια άγνοια φόβου, μια άγνοια κινδύνου, που ναι, μένα αυτό μου δίνει δύναμη, γιατί έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να στηριχτώ. Απ' την άλλη, κάποιες φορές με τρομάζει. Δεν φιλτράρει τίποτα. Νιώθω ότι δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Το οποίο ναι, μένα σου δίνει μια δύναμη, είναι λες. Τέλεια. Απ' την άλλη, λες, θα πεθάνω αύριο. η Κική είναι τσαμπουκαλεμένη και εγώ είμαι κότα. Κάποιες φορές είναι εκείνη το παιδάκι. Κάποιες φορές είμαι εγώ. Αλλά είμαστε πάρα πολύ. Το μέσα μας είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και ίσως γι' αυτό να έχουμε ταιριάξει. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Διαφορές μας έχουν ταιριάξει. Πώς γίνεται ένα τόσο νέο για μένα, προσωπική άποψη τώρα αυτό, παιδί. Νιώθεις ότι μιλάς σε έναν άνθρωπο που ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι κάνει. Σίγουρα με τις φοβίες του και με τα άγχη του. Όπως σε αυτήν την ηλικία, ποιος είναι ο τέλειος, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Μου φέρνεις όλη σου τη θετική ενέργεια και όλο σου το χιούμορ. Δηλαδή γελάω πίστευτα. Τι σε έχει κάνει, πιστεύεις έτσι, τα top 3 τη ζωή σου που σε έχουν διαμορφώσει? Δεν είναι γεγονότα ότι έγιναν μπαμ 3 πράγματα που με άλλαξαν. Δεν αλλάζεις από μία στιγμή, πιστεύω. Ενώ έχω ζήσει πολύ έντονες στιγμές στη ζωή μου. Έχω ζήσει και θάνατο ενός πολύ καλού μου φίλου, του κολλητού μου φίλου. Παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι αυτό με άλλαξε. Ο κολλητός μου είχε φύγει από τη ζωή με το που γνώρισα την Κική. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ καρμική η σχέση μας. Με το που έχασε έναν άνθρωπο, μου έφερε έναν άλλον κατευθείαν. Παρόλα αυτά, ακόμη και ένα τόσο έντονο γεγονός, δεν είναι ότι μπαμ έγινε και άλλαξα. Αυτό που είμαι σήμερα είναι μια διαδικασία που παίζει 23 χρόνια. Νομίζω πιο πολύ οι σκέψεις μου και οι φοβίες μου με έχουν κάνει αυτό που είμαι. Τα αρνητικά στοιχεία του εαυτού μου έχουν σπρώξει τα θετικά σαν άμυνες. Και σίγουρα εντάξει, όταν άρχισα να ασχολούμαι και πιο ενεργά με τη δουλειά αυτή, αλλάζεις. Όταν μπαίνεις στον καλλιτεχνικό χώρο, αποκτάς άλλη στροφάρια, ναι. Αλλιώς αυτό το πράγμα. Καλά, εννοείται, έχω δει τη συνέντευξή σου στη Ζωέ Πρε, που ήταν και ο τίτλος του πόσο υποστηρικτικός ήταν ο πατέρας σου. Ναι. Και η οικογένειά σου γενικότερα, ας πούμε. Ναι, όχι, από οικογένεια είμαι πάρα πολύ τυχερός. Και ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δηλαδή πλέον ακούμε έναν άνθρωπο να λέει: ο μπαμπάς μου με στήριξε στις σεξουαλικές μου επιλογές, φύση μάλλον, γιατί δεν είναι επιλογή, στη δουλειά μου. Και λέμε: α, συγχαρητήρια, μπράβο, και του φέρνουμε ένα στέμα και λέμε: τι τέλειος. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να λέμε μπράβο σε έναν γονιό που στηρίζει το παιδί του. Δηλαδή, απ' τη μία ενώ ναι, μεν χαίρομαι που μου λένε όλοι: α, τι υποστηρικτική οικογένεια και τι ωραίο και τι σπάνιο. Απ' την άλλη, νευριάζω γιατί λέω: ναι, γιατί τόσο σπάνιο, ρε φίλε, γιατί πρέπει να είναι τόσο πια δακτυλοδεικτούμενο και ότι δύο γονείς είναι υποστηρικτικοί στο παιδί τους, που απλά κάνει αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Και ακόμα και σε επαγγελματικά, δηλαδή επαγγελματικούς προσδιορισμούς, θα σου πει να γίνεις ηθοποιός. Αλλά το ένα και το άλλο. Όχι, εγώ μέχρι να γίνω ηθοποιός έκανα κάτι που πιστεύω ότι ελάχιστοι γονείς το δεχόντουσαν. Εγώ πήγα και τους είπα: θα κάνω πασόρι, θα κάνω drag show. Θα βγω σε μία σκηνή, ντυμένος γυναίκα, θα χορεύω. Okay. Γουστάρεις, εσύ αρέσει, περνάς καλά με αυτό. Πάρα πολύ. Τέλει. Ωραία, κάτω. Και έχουν δει και βίντεο από τα show που κάναμε. Δεν είναι ότι υπόθηκε
και μετά μπήκε στο σιρτάρι σαν πληροφορία. Δεν το συζητάμε, δεν το λέμε, είναι το σκοτεινό σημείο της οικογένειας. Όχι, βλέπαν τα βίντεο, με ρωτάγανε πώς πήγε, πώς δεν πήγε. Ήταν ενεργή σε όλο αυτό, ήταν δίπλα μου. Mm. Αυτό σημαίνει υποστηρικτικός γονιός. Το απλά δέχομαι αυτό που κάνεις. Εντάξει, θα το δεχτείς προφανώς. Okay. Και κάποια στιγμή θα βάλεις μυαλό, ας πούμε, και θα σταματήσεις το οτιδήποτε. Αυτό, ναι, δεν σου λέω ότι δεν είναι σημαντικό ο γονιός να μην δημιουργεί πρόβλημα στο παιδί του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι υποστήριξη αυτό. Υποστήριξη είναι να είσαι δίπλα στο παιδί σου. Γιατί όταν κάνει αυτό που αγαπάει, θέλει από σένα να δει μια αλληλεπίδραση. Ότι όντως ενδιαφέρεσαι και ότι όντως γουστάρεις που κάνει αυτό που αγαπάει. Αν το αφήσεις, αν το κάνει και έλα γεια, είσαι ένας γονιός που απλά δεν δημιουργεί θέμα στο παιδί. Με αυτήν την υποστήριξη που είχες, όταν ας πούμε κοινωνικοποιήθηκες περισσότερο, αρχικά τι παιδί ήσουν? Ήσουν παιδί συναισθαλμένο ή ήσουν ο κοινωνικός? Άρχισα να είμαι πολύ κοινωνικός. Πάντα είχα αυτό το θέλω έξω να είμαι το επίκεντρο, θέλω να μιλάω, θέλω να κάνω τους άλλους να γελάνε. Αυτό με το που πήγα στο γυμνάσιο κόπηκε μαχαίρι από τους άλλους. Ήρθε μια μάζα παιδιών αούγκανοι και ουσιαστικά λόγω της σεξουαλικότητάς μου άρχισαν και ήταν πολύ επιθετικοί απέναντί μου. Οπότε αυτό με μάζεψε εμένα και μετέπειτα στο λύκειο που μεγάλωσα, ότι εγώ και τσαμπουκαλεύτηκα και βρήκα και άλλες παρέες πολύ πιο υποστηρικτικές, ξαναβγήκε. Δηλαδή πήγε λίγο έτσι. Μέσα μου πάντα ήμουνα. Η φύση μου είναι κοινωνική. Απλά είχε, ήταν σκαλάκια. Δηλαδή άρχισα έτσι, μετά γυμνάσιο έτσι, μετά ξαναλύκειο έτσι. Είχες κάποιον φίλο ή φίλη που έχεις κρατήσει, ας πούμε? Ναι. Θα σου πω, πέρα από την Κική που είναι αδερφή μου, τους πραγματικούς μου φίλους δεν τους ξέρει ο κόσμος. Τους ανθρώπους που όντως είναι εκεί ανιδιοτελώς, πριν με μάθει έστω μια μικρή μερίδα κόσμου που με ξέρει, πριν αρχίσω και κάνω πράγματα που γουστάρω, ήταν εκεί πριν, είναι τώρα και θα είναι και όταν τελειώσει όλο αυτό. Είναι. Μπορεί και να... Μακάρι να μην τελειώσει, ρε παιδί, μα να σου λέω. Ναι. Εντάξει, μία πτώση όλοι θα την έχουμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι εγώ θα διαρκέσω για πάντα. Μακάρι να πετύχω και να πεθάνω πάνω στο σανίδι. Αλλά ακόμη και στην ενδεχόμενη πτώση μου, ξέρω ότι θα είναι εκεί. Και δεν τους ξέρει ο κόσμος. Και είναι όντως από το σχολείο παιδιά που από τότε με βοήθησαν και με όθησαν να βρω τον εαυτό μου και να κάνω πράγματα που αγαπάω. Έχω ακόμα αρκετά άτομα από εκεί, ναι. Και με τα άτομα αυτά, ας πούμε τώρα, είναι με τη Μάρα, δεν τους ξέρει τώρα ο κόσμος, θα τα πω, με την Κατερίνα, με άτομα τέτοια νιώθω άλλη ασφάλεια όταν είμαι μαζί τους. Νιώθω τελείως οικογένεια, νιώθω ότι είμαι με τη θεία μου, πώς να σου το πω. Σαν σπίτι, σαν αγκαλιά έτσι πιο... νιώθω ασφάλεια. Θέλω πάρα πολύ να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, σε πλησιάζουν άτομα, γιατί είναι πολύ λογικό να το σκεφτεί, ένα άτομο που έχει πάρει δημοσιότητα αρκετά γρήγορα. Δεν λόγω ταλέντου. Ξέρει όλη η Ελλάδα. Σε ξέρει μεγάλη μερίδα κόσμου όμως, ρε εσύ. Με ξέρει αρκετός κόσμος, το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω αυτό και στο δρόμο με χαιρετάνε. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι στην κατηγορία... Ελένη Μενεγάκη. Ελένη Μενεγάκη, καταλαβες. Μαρία Καβογιάννη, Σύση Χριστίδου. Ναι, δεν σου λέω ότι εγώ είμαι καλύτερος και αυτές είναι χειρότερες ή το αντίθετο. Θεωρώ όμως ότι είναι αυτό που λέγαμε και στο αμάξι, ότι είναι κάποια άτομα που τα ξέρει και η γιαγιά. Ναι. Στον Εύρο, στην Πινέζα του χάρτη τα ξέρουν όλοι. Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία. Με ξέρει αρκετός κόσμος, με ξέρουν πολλά νέα άτομα, αλλά έχω καταφέρει πράγματα με σταθερό και αργό ρυθμό. Έγιναν κάποια μπαμ, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το κλασικό μπαμ. Α, παλιά ελληνική τηλεόραση πήρα μια πρωινή εκπομπή στον Αντένα και ξαφνικά έγινα κάτι. Αυτό για μένα είναι μπαμ. Ή η Κική έδωσα μια συνέντευξη στον Αρναούτογλου, υπέροχη, και ξαφνικά με έμαθαν τόσο όλη η Ελλάδα. Τέτοιο μπαμ δεν έχω κάνει. Υπάρχει μια δημοσιότητα, το καταλαβαίνω, το αναγνωρίζω, το διαχειρίζομαι. Αλλά δεν νιώθω Μαντόνα, πώς να το πω, δεν είμαι. Έχεις σκεφτεί όμως ότι μπορεί άτομα είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε εγκομενικό επίπεδο, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο να σε πλησιάσουν μόνο με κίνητρο αυτό? Δηλαδή σου έχει πει ποτέ από το μυαλό? Φαίνονται ότι... όμως. Φαίνονται. Έχουμε με τη Μανουσάκη και την Κική, έχουμε ονομάσει. Είναι η swipe up. Είναι η swipe repost. Repost. Είναι. Άμα έχεις κάποια αντίληψη, καταλαβαίνεις πώς σε πλησιάζει ο άλλος. Ναι. Μπορεί κάποιος να σε πλησιάσει επειδή γουστάρει πολύ αυτό που κάνεις και θέλει όντως να σε γνωρίσει και να σε έχει δει μέσα από τη δουλειά σου. Αυτό είναι θεμητό, είναι ok. Το να με βλέπεις στα story μου και να έχεις δει κάτι παραπάνω σε μένα και να πεις θέλω να τον γνωρίσω, δεν το θεωρώ κακό. Και σε ερωτικό επίπεδο, δηλαδή δεν σου έχει μπει στο μυαλό τώρα με αυτόν τον άνθρωπο που θα με πλησιάσει έτσι? Μα με όσους βγαίνω με ξέρουν. Το χρησιμοποιώ, λέει, γουστάρω. Όχι, το ξέρεις ότι δεν γουστάρουνε. Δεν γουστάρουνε. Λοιπόν, να ξέρεις ότι η όλη φάση με το Instagram
Μου έχει κάνει κακό στην ερωτική μου ζωή. Αλήθεια. Ναι, γιατί δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο μου, την περσόνα μου στα social με την πραγματική μου ζωή. Προφανώς δεν είμαι αυτό που δείχνω στα story μου. Είμαι, είναι το χιούμορ μου, είναι οι απόψεις μου. Όλα αυτά που λένε πράγματα που εγώ πιστεύω. Αλλά τα εξωτερικεύω με έναν τρόπο ώστε να περάσουν στον κόσμο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορώ να βγω στο Instagram ή σε μια παράσταση ή σε ένα serial ή σε ένα θεατρικό έργο όπως αράζω στον καναπέ μου με την παρέα μου. Θέλει άλλα εκφραστικά μέσα. Βασικά υπάρχει περσόνα. Αυτή υπάρχει είναι η αλήθεια. Η περσόνα μου είναι ο Γιάννης. Είναι οι απόψεις του Γιάννη, είναι τα πιστεύω του Γιάννη, το χιούμορ του Γιάννη, όλα όσα θέλει να πει. Αλλά προφανώς η φωνή θα τοποθετηθεί πιο ψηλά, θα κουνηθούν πιο πολύ τα χέρια, θα γουρλωθούν τα μάτια. Και υπάρχει και ένα κείμενο, έτσι, το οποίο δεν είναι το τι έκανα το πρωί, το τι έκανα το μεσημέρι και το τι έκανα το βράδυ. Επίσης δεν μπορούν να καταλάβουν ότι προβάλλω στο Instagram πράγματα που πρέπει να υποθούν, είτε κοινωνικά, είτε πράγματα τα οποία θα σε κάνουν να γελάσει. Όταν με γνωρίσεις, δεν θα σου μιλάω όλη μέρα για έναν χύψη γκόμενο που δεν μου έχει απαντήσει, ούτε θα είμαι. Τρελαθώ. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Αυτό οι άνθρωποι που συναναστρέφομαι ερωτικά δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι θα δουν τον Κατινάκη και θα τους αρχίσει να τους κάνει stand-up. Όχι. Εγώ πίστευα ότι, ότι κάνει καλό, γιατί και ο άλλος τον έλκει, ας πούμε. Και η δημοσιότητα πολλές φορές μπορεί να τον τραβήξει, ας πούμε. Εντάξει, αυτό, okay. Έχει τύχει. Έχει τύχει να βγω με άτομα και να μου πούνε «Α, κοίτα, κοιτάνε, έρχονται, χαιρετάνε». Αλλά δεν το πούμε «Κοίτα, τώρα θα το πάρω και θα μάθω». Όχι. Με χαρά, με χαρά. Μα ξαναλέω, είναι θεμητό ο άλλος να γουστάρει τη δουλειά μου και να γουστάρει που μια μερίδα κόσμου με αγαπάει. Αυτό το θέλω. Τώρα αν έρθει κάποιος και πει με σχέδιο, σκόπιμα, θέλω τον Κατινάκη για να με μάθουν οι followers του και να γίνω ογκόμενος του Κατινάκη, λες σιγά το αξίωμα, εδώ δεν είναι αξίωμα να είσαι Κατινάκης, δηλαδή στα αρχίδια μας για τον Κατινάκη, τι είναι ο Κατινάκης. Αλλά μου έχει κάνει κακό γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον διαχωρισμό. Θέλω τώρα να μου πεις για τα podcast. Αυτά τα podcast που έχουμε αγαπήσει όλοι εμείς, οι fans. Πότε ξεκίνησε? Οκτώβριο ξεκινήσαμε. Όταν συμφωνήσαμε να το κάνουμε το podcast, είχα πολύ μεγάλη χαρά γιατί θα δουλέψω με την Κική. Απ' την άλλη, δεν τα είχα πολύ σε υπόλοιψη. Δεν ήξερα τι είναι τα podcast. Δεν ήξερα ότι είναι κάτι, ένα πράγμα το οποίο είναι τώρα ανερχόμενο και θα ακουστεί. Οπότε πήγα λίγο, ξέρεις, στα αρχίδια μου. Θα λέμε ότι είναι να λέμε. Είναι μια ωραία δουλειά, σε ένα ωραίο και ευχάριστο κλίμα. Και μέχρι εκεί. Τα υποτιμούσα αρκετά και εγώ και η Κική. Στην πορεία όμως, εκτός του ότι μας άρεσε πολύ το ότι είχαμε ένα μέσο το οποίο εκφραζόμασταν ελεύθερα και βγάζαμε αφιλτράριστα την αλήθεια μας. Και συνεχόμενα, γιατί και το συνεχόμενα. Instagram είναι 15 ναι. Δεύτερο, όπως και να το κάνουμε, εμείς θέλουμε κι άλλο. Ναι, έχουμε μία ώρα διάρκεια να αναπτύξουμε. Είδαμε ότι όντως ο κόσμος γουστάρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιο πολύ από τα story μας στο Instagram. Και εκεί πέρα είπαμε ότι μαλάκα, είναι όντως κάτι αυτό. Και εκεί πέρα το εκτιμήσαμε και είπαμε ότι ήταν αδιστήρο τελικά πόσο ωραία συγκυρία έκατσε. Είναι ωραία τα podcast γιατί έχει κάτσει μία φιλία που έχει τέλεια επαγγελματική χημεία σε ένα περιβάλλον που υπάρχει απόλυτη ελευθερία και όλο αυτό μαζί σε αλληλεπίδραση με τον κόσμο έχει κάνει ένα ωραίο μπαμ. Και κάνει μπαμ και συνεχίζει να υποστηρίζεται full, δηλαδή και, και στο Spotify και στο YouTube. Εγώ στηρίζω full. Στο Spotify να το βλέπετε, παιδιά, όχι στο YouTube. Έχω πρώτα στο Spotify, γιατί όχι και στο YouTube, okay. Γιατί έχουμε και εικόνα, παιδιά, στο YouTube, να ξέρετε μερικές φορές. Και στα δύο δεν έχουμε πια εικόνα. Εμένα μου έχει λείψει και η εικόνα. Να βλέπουμε από το Spotify. Βλέπουμε, ναι, από το Spotify θα βαίνετε να τα βλέπετε. Είστε, σίγουρα είστε στο top 5. Ήμασταν 16 εβδομάδες νούμερο 1. Ακατέβατο και την τελευταία μάλλον εβδομάδα πήγαμε νούμερο 2. Και γκρινιάξαμε μισή ώρα που κάναμε γύρισμα και λέγαμε ότι αν δεν μας ξαναπάτησε το νούμερο 1 σταματάμε. Δεν θα σταματήσουμε εννοείται ποτέ. Τολμήσατε και σταματήσατε. Μα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι χαζό να πιστεύεις ότι θα είσαι για πάντα πρώτο σε κάτι. Νομίζω ότι έχετε άπειρο υλικό, άπειρες ιστορίες. Ναι. Δηλαδή, μπορείτε από μία μικρή τρύπα σε μία θεματολογία. Λέτε απίστευτα πράγματα, έτσι. Σήμερα δεν είχαμε θέμα, ας πούμε. Σήμερα πήγαμε και κάναμε κουβέντα. Και να ξέρεις, είναι από τα πιο ενδιαφέρον podcast που έχουμε κάνει. Χωρίς θέμα. Κάτσαμε στο τραπέζι, άνοιξα τα μικρόφωνα και αρχίσαμε να μιλάμε. Έτσι. Άρχισα να λέω μια ιστορία για έναν γκόμενο που μου έλεγε ψέματα ότι έχει κορονοϊό για να μην βρεθούμε.
κατέληξε να λέει η Κική ότι για την απελευθέρωση στο σεξ. Μετά έπαγω κάτι άλλο και ήταν μια κουβέντα και γράφουμε μία ώρα μιλάγαμε. Μα μπορείτε να κάνετε τέτοια κουβέντα και να είναι τέρμα και ενημερωτική ταυτόχρονα, γιατί εγώ έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που λέτε. Τα λέτε ωραία, τα λέτε αυθόρμητα, τα λέτε μεταξύ σας. Είναι ωραίο και ότι είστε δύο, όπως μου είπες πριν, αντίθετοι άνθρωποι σχετικά. Πάρα πολύ. Και καλύπτετε πολλά, δηλαδή. Χτίζετε πιο μεγάλη γκάμα. Ναι. Αυτό γιατί ήμασταν και δύο αχτήρα που τα λες εκεί μου, συμφωνώ. Ναι, Γιάννη μου, και τα λες πολύ ωραία, συμφωνώ. Δεν θα υπήρχε διάλογος. Έχετε στήσει ποτέ καυγά επίτηδες? Όχι, είναι όλοι αληθινοί. Αντιθέτως, κρατιόμαστε να μην τσακωθούμε ακόμη παραπάνω. Α, καυγάδες. Για μένα είναι ό,τι πιο αστείο, καυγάδες μου με την Κική. Και εκείνη την εκνευρίζω πάρα πολύ, να ξέρεις. Αλήθεια. Α, μπορεί να τη φτάσω στο ιστορία της. Έχεις αγαπημένο podcast? Ναι. Ήταν ένα podcast που το είχαμε πει βρωμιές. Και ουσιαστικά λέγαμε όλα αυτά τα παρανοϊκά, δεν είναι παρανοϊκά. Όλες αυτές τις σκέψεις, τις κρυφές που κάνει ο άνθρωπος και δεν τις λέει και δεν τις επικοινωνεί με κανέναν. Μα κλείνω το φως δύο φορές για να μην πεθάνω. Άμα μπω στο βαγόνι το τρίτο και όχι το δεύτερο, θα ζήσω 100 χρόνια. Περνάω από μια εκκλησία και μια φωνή μέσα μου βρίσκεται στο Παναγίες, αλλά δεν το θέλω, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και το διάλογο συμβαίνει. Πράγματα συχαμένα που κάνουμε, λέγαμε, που ξύνεις τον κόλο σου και μετά το μυρίζεις. Ας είμαστε λίγο αληθινοί, το κάνουμε όλοι. Αυτό το podcast ήταν το πιο αληθινό. Νομίζω ότι δεν θα κάνουμε καλύτερο. Υπάρχει μια λύτρωση στο να λες δημόσια αυτά σου τα μυστικά, ας πούμε. Εκεί έχω στηρίξει τα πάντα. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις? Τι? Ο κορονοϊός, αν επηρέασε την ερωτική σου ζωή. Εγώ γερνάω. Γιατί βρε αγόρι μου, καλό. Εγώ γερνάω. Ξέρεις τι, θα σου πω που την. Τις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, ας μην το πάω στο ερωτικό πάλι, γιατί όλα στο σεξ καταλήγουν. Να βλέπεις με μένα πάλι. Ας μιλήσουμε, αφού δεν κάνουμε, εντάξει, κάνω, δεν έχω παράπονο, αλλά ας μιλήσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα. Θα σου πω, την πρώτη καραντίνα εγώ φοβόμουν πάρα πολύ. Ήμουν από τους ηλίθιους που παίρνανε μία μπύρα και την περνάγανε 10 χέρια αντισηπτικό. Οπότε στην πρώτη καραντίνα δεν είχα κάνει σεξ. Δηλαδή και πέρα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Φίλου σου και τέτοια έβλεπες? Όχι. Τίποτα, Όχι, είχε γίνει και. Καλά, είχε γίνει κανονικό lockdown. Ναι, τότε ήταν σκληρό lockdown. Δεν ξέραμε κι ακριβώς. Κανείς δεν είχε κάνει πολύ προσωπική έρευνα για το όλο θέμα και απλά ήμασταν όλοι φοβισμένες κότες. Ναι. Στη δεύτερη καραντίνα, που ανάθεμερα ήταν καραντίνα, που πιστεύω ότι το πήραμε λίγο όλοι πιο χαλαρά, δεν με επηρέασε τόσο. Ήταν λίγο πιο ή θα πάρω ψυχοφάρμακα ή θα πεθάνω από COVID. Που δεν πιστεύω ποτέ ότι θα πεθάνω από COVID, έτσι. Ποτέ. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χεσμένοι πάνω τους και τα μεγιστοποιούν όλα και αου, τι πάθαμε, Παναγιά μου. Είναι κάπου στη μέση όλα, εντάξει. Είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Ναι. Τα κανάλια μας γάμισαν. Τρομοκρατία από παντού, παίρνανε μια τρίχα και την κάνανε περούκα. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν πρέπει, δεν γίνεται να σταματήσουμε να ζούμε. Και αν το τραβήξουμε κι άλλο να πάει 10 χρόνια, δηλαδή ωραία, να περάσουμε όλη τη ζωή μας με το φόβο μου πεθάνουμε από κορονοϊό. Εντάξει, ωραία, ας ζήσουμε τουλάχιστον όσο είναι να ζήσουμε. Δεν σου λέω να φερθούμε αλόγιστα και να πάμε να κάνουμε όλοι παρτούζες στο Σύνταγμα ενώ υπάρχει κορονοϊός. Δεν σου λέω αυτό, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή μας. Και πέρα από τη σωματική υγεία υπάρχει και η ψυχική υγεία. Που για μένα όλοι έχουμε τρελαθεί. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και από μας έχει αφήσει κατάλοιπα χωρίς να το έχουμε καταλάβει, ίσως. Ή ψυχοσωματικά. Εγώ το έχω καταλάβει, να ξέρεις. Θέλω να. Είδα και την εκπομπή σας για τα ψυχοσωματικά. Και θέλω να μου πεις εσύ, αν είχες κάποιο εμφανές, ας πούμε, ψυχοσωματικό που κατάλαβες. Κοίτα, ψυχοσωματικό όχι. Αλλά αν είχα μια φοβία. Στο 1 έγινε στο 100. Παράνοιες, φρίκες, ύπνος ποτέ το βράδυ. Στριφογυρνούσα 2 ώρες μέχρι να κοιμηθώ. Το μυαλό υπερλειτουργούσε. Ναι. Τώρα είμαι καλύτερα. Έχεις σκεφτεί καθόλου να το κάνεις όλο αυτό κείμενο? Όχι, δεν θέλω. Να μιλήσω σε κείμενο για τον κορονοϊό, δεν θέλω. Ούτε να το διακομωδήσεις. Ας πούμε, η φίλη σου η Άννα η Βύση έβγαλε τραγούδι. Το λουλακί, το είδες, έτσι. Η φίλη μου η Άννα η Βύση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί είναι η Άννα η Βύση. Έτσι. Να σου πω κάτι, όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα ακούσεις κορονοϊός. Δεν θέλω τώρα να κάνω και την παράστασή μου γραμμένη πάνω στον κορονοϊό. Δεν θέλω. Να μιλήσουμε για κάτι, υπάρχουν νομίζω θέματα που πονάνε πολύ παραπάνω για να τα ξορκίσουμε με γέλια από τον κορονοϊό. Θέλω να μου πεις θέματα τα οποία σε απασχολούν γενικά. Κοινωνικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Όλα τα θέματα. Ωραία. Γιατί είναι πολλά τα οποία με απασχολούν. Από το τι τσίχλα πάτησες με τον παπούτσι το πρωί θέλω μέχρι το πιο σοβαρό που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που πάντα με απασχολούσε είναι ο θάνατος. Μεγαλύτερη φοβία. Και η φοβία που ευθύνεται για όλες τις υπόλοιπες. Πώς εκδηλώνεται σε σένα, τύπου φοβάσαι ότι αρρωσταίνεις, ότι. Όχι, τον ίδιο το θάνατο. Φοβάσαι το δικό σου θάνατο. Ολονών. Την ανυπαρξία. Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί
από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται. Δεν. Κακός το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει κακός και καλός. Εντάξει, πέρα από αυτό, δεν είμαι καθόλου περήφανος και χαρούμενος για τον κόσμο που ζω. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ σκληρός. Για να τον ζήσεις, ή να τον ζήσεις νυφάλιος. Δεν νιώθω ασφαλής στον κόσμο που ζω. Νιώθω ότι πρέπει να είμαι συνέχεια alert, να προστατέψω τον εαυτό μου. Πρέπει η ψυχή μου να είναι alert, να δεχθεί ερεθίσματα βίας από παντού. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν αγαπάμε. Αγαπάμε επιλεκτικά. Αγαπάμε τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει τα στάνταρ τα δικά μας. Εντάξει, τώρα να σου πω τα τετριμένα ότι ναι, υπάρχει ρατσισμός. Ναι, υπάρχει ρατσισμός παντού. Και όχι μόνο στους γκέι. Για το ύψος σου μπορείς να δεχτείς ρατσισμό, για τα κιλά σου, για την καταγωγή σου, για τη μουσική ακούς. Παντού ρατσισμός. Παντού και μίσος. Αυτό μήπως δηλώνει κάτι βέβαια για αυτούς που ασκούν κριτική τέτοιου είδους σε διαφορετικούς ανθρώπους, από εκείνους διαφορετικούς, γιατί όλοι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας και μοναδικοί. Ναι. Κάτι δεν λέει για μένα που κράζω κάτι αυτό, κάπου δεν ταυτίζομαι, ας πούμε, κάτι βλέπω, μια ομοιότητα, ίσως που τη φοβάμαι. Λέει κάτι για σένα, ότι είσαι ηλίθιος. Δεν, εγώ το φωνάζω αυτό, δεν χρειάζονται γνώσεις και να έχεις τελειώσει το Harvard για να μην μισείς. Μπορείς απλά να μην μισείς χωρίς να έχεις βγάλει το Cambridge. Και εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος. Έχω τελειώσει ένα λύκειο, μια δραματική σχολή και ό,τι προσωπική έρευνα έχω κάνει εγώ για τον εαυτό μου. Δεν είμαι πρίτανης. Παρ' όλα αυτά δεν μισώ κανέναν. Η φύση του ανθρώπου δεν είναι να συμπορεύεται με άλλους ανθρώπους και να είναι αρμονικές οι σχέσεις τους. Ξεκάθαρα. Νομίζω ότι το παραφύση δεν είναι το να τον παίρνει από τον κόλλο. Εννοείται, το παραφύση είναι να μισείς. Παραφύση είναι να σου δημιουργήσω πρόβλημα ενώ δεν εισβάλλεις τη δική μου ελευθερία. Αυτό για μένα είναι ανώμαλο. Ανώμαλο είναι να μισείς. Να μισείς κάποιον ο οποίος δεν σε έχει βλάψει και κάνει στη ζωή του αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο και το βράδυ να κοιμάται λίγο πιο ήσυχος. Μα σκέψου λίγο όλοι οι άνθρωποι να έπρεπε να είμαστε σε πρότυπα, να είμαστε στα κοινωνικά στεγανά, σωστοί. Να θέλω να με καβλώνει ένας άντρας και να μην πηγαίνω με έναν άντρα. Να βλέπω μια γυναίκα και το πουλί μου οργανικά. Είναι ζώδια ένστικτα αυτά. Δεν μπορώ να αναγκάσω το πουλί μου να σηκωθεί με μια γυναίκα. Είναι το πουλί μου και θα σηκωθεί με έναν άντρα. Φαντάσου λοιπόν εγώ να έπρεπε να παίρνω Viagra για να πάω με μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή η κοινωνία δεν μου επιτρέπει να πάω με έναν άντρα. Είναι ένα βασανιστήριο. Και σε άλλα πιο μικρά. Δεν είναι μόνο ρατσισμός για τη σεξουαλικότητα, την ταυτότητα φύλου, τα κιλά. Είναι το χρώμα του μαλλιού, το ντύσιμο, το ύψος, τα λεφτά. Αν είσαι φτωχός, αν είσαι πλούσιος, πού μένεις. Για τα πάντα μπορείς να δεχτείς ρατσισμό. Για τα πάντα. Και εκεί πέρα πρέπει κάπου να πεις ότι θα ζήσω για μέναν ή για τον απέναντι. Θέλει κότσια που δεν θα έπρεπε να θέλει. Γιατί να είμαι γενναίος επειδή κάνω τη ζωή που θέλω. Mm-hmm. Αχρίαστη γενναιότητα είναι. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι θα κάνω τη ζωή που θέλω χωρίς να με κρίνει κανένας. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως είναι η κοινωνία, είσαι όντως γενναίος να το κάνεις. Είσαι γενναίος στην αρχή που θα κάνεις το πρώτο βήμα μόνος σου για να βρεις και τους άλλους που θα είστε όλοι μαζί και θα. Ναι. Αυτό. Αλλά πάντα θα υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα πάνε στη σπάση τη γενναιότητα. Εννοείται. Επειδή καλώς ή κακώς ανήκουμε σε μια κατηγορία ανθρώπων που στο μάτι του μέσου Έλληνα δεν καθόμαστε καλά. Δεν θέλω να πω είμαστε διαφορετικοί, γιατί δεν είμαστε διαφορετικοί. Mm. Δεν καθόμαστε καλά μάτι πολλών ανθρώπων. Το να βγούμε, να πάρουμε το τρένο, να πάρουμε το λεωφορείο, είναι γολγοθάς. Εγώ το να βγω από το σπίτι μου και να πάω σε ένα μέρος στο κέντρο, σε ένα μέρος που ξέρω ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να σε καταπιεί όλο αυτό και να σταματήσεις να ζεις. Εσύ πώς το έχεις αντιμετωπίσει ή το αντιμετωπίζεις τώρα? Κάθε μέρα το αντιμετωπίζω. Ναι. Δεν ξέρω αν φεύγει, γιατί έχω καταφέρει να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Το να καταφέρω να μην φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα όταν βλέπω καθημερινά περιστατικά βίας, δεν μπορώ να μην φοβάμαι γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ακόμη παλεύω με αυτό. Ζω όμως. Ζω γιατί τσαμπουκαλεύομαι μέσα μου. Πεις μόνο. Λέω δεν γίνεται να μην ζήσω τη ζωή μου. Δεν το επιτρέπω εγώ στον εαυτό μου. Προτιμώ να φοβάμαι, αλλά να κάνω αυτό που θέλω να κάνω, παρά να μην το κάνω καθόλου για τον άλλον. Και ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, να λέει ότι φοβάται. Παντού υπάρχει λέξη φόβος. Γιατί υπάρχει λέξη φόβος? Μπορεί να σκεφτεί από το ότι φοβάμαι τη θάλασσα, φοβάμαι το ύψος, φοβάμαι να πάω στα βαθιά, φοβάμαι μην πάθω κρίση πανικού. Παθαίνω κρίση πανικού. Δεν μιλάει κανείς για τίποτα. Γιατί θεωρούν ότι θα τσαλακώσουν την εικόνα του ή οι υπόλοιποι θα τους περάσουν και τρελούς. Δεν θέλω να ράξω σε αυτή την πλατεία. Γιατί ο κόσμος με τρομάζει. Θα το πω στην παρέα μου. Φοβάμαι να μπω σε αεροπλάνο, γιατί φοβάμαι το ύψος. Θα το πω. Προσπαθούμε να φαινόμαστε όλοι πάρα πολύ τέλειοι και να γινόμαστε λίγο ένα με το σύνολο. Α, θέλει η μάζα να κάνει αυτό, πρέπει να το κάνω και εγώ, γιατί αν δεν το κάνω θα είμαι εκτός. Όχι. Ναι. Βρες ανθρώπους που μπορούν να σε αγαπήσουν και να σε αγκαλιάσουν
με τους φόβους σου, με τις λύπες σου, με τα πάνω σου, με τα κάτω σου, για αυτό που είσαι, όχι για αυτό που προσποιείσαι. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα έκανες τηλεόραση. Τελείως άλλο θέμα. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει με την τηλεόραση. Το μέσον είναι πολύ σάπιο. Δηλαδή, εντάξει, βρέχει και σου λένε χιόνισε. Σου λένε καλημέρα, κοιτάς να δεις αν είναι μέρα. Εντάξει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η τηλεόραση είναι ένα μέσον το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο. Τουλάχιστον στο ενημερωτικό κομμάτι της. Είναι αρκετά κατευθυνόμενο. Το ξέρει και η Κούτσι Μαρία αυτό. Ενώ από τη μία συχαίνω με αυτή της την πλευρά, θεωρώ ότι έχει και μία έγκλη και μία μαγεία, μία άλλη της πλευρά όμως, που μένα μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, εγώ έχω αγαπήσει πολύ την παλιά τηλεόραση. Εγώ ακόμη βλέπω Dolce Vita, ας πούμε, στο YouTube. Έχει βγάλει εξαιρετική κωμωδία ελληνική τηλεόραση. Έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα όμως. Άλλα serial που μπορεί να βλέπεις. Α, τώρα περνάω τη φάση Dolce Vita. Εγώ μπορώ να σου παίξω τώρα και τα 63 επεισόδια, έτσι, μπαμ. Θυμάσαι απ' έξω, τύπου... Σε παρακαλώ. Εγώ γελάω με πράγματα που πολλοί κόσμος δεν γελά. Δηλαδή, παίζει να μου πούνε γιατί γέλασες με αυτό. Okay. Ήταν η Χριστίνα και η κόρη της έμεινε έγκυος. Ναι. Και η γιαγιά δεν έπρεπε να το μάθει. Και συζητάγαν μεταξύ τους, χωρίς να είναι μπροστά η γιαγιά, και λένε: το θέμα δεν είναι ότι η Ντορίτα δεν είναι πια παρθένα. Και έρχεται η γιαγιά και λέει: Φουντουκίδου. Φουντουκίδου. Παρθένα Φουντουκίδου θα ψηφίσω, για να μην το ακούσει η γιαγιά. Εμένα αυτό με διέλυσε. Η εναλλαγή από τον νεύρο στο Φουντουκίδου. Από την υστερία στην ηρεμία με την μπάσα φωνή. Δεν γελάω με τη Σάσα. Γελάω με τη Χριστίνα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Άλλα σύριαλ. Καλά, ναι, τα κοντίνου και λένε στο πεθαίνω, αγαπώ. Τα εγκλήματα τα βλέπω, λατρεύω. Το εσωτερικό μου, τι ψυχή θα παραδώ. Όλα αυτή τη εποχή. τα παλιά. Εγώ από εκεί έμαθα να παίζω πιο πολύ. Πιο πολύ διδάχτηκα από τα σύριαλ, γιατί εγώ τα βλέπω και μελετάω. Ακούω ανάσες, μετράω παύσεις. Είμαι τρελός. Ήταν ακόμα περισσότερο στην υπερβολή. Yeah. Η εκείνη γενιά. Πιο πολλά έμαθα από εκεί παρά από τη σχολή. Αλήθεια. Να είμαι σίγουρος. Και ακόμη μαθαίνω και ψάχνομαι και για να εξελιχθώ και να γίνομαι ακόμη καλύτερος. Εγώ νευριάζω αν βγάλω ένα βίντεο και δεν είμαι ακριβώς όπως θέλω να είμαι. Έχεις βιώσει εσύ ποτέ κάτι έτσι παράξενο στον χώρο του θεάτρου? Ξέρεις τι, επειδή εγώ ανήκω σε μια γενιά άλλη και άρχισα και πολύ πρόσφατα να ασχολούμαι με όλο αυτό, δεν λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούσανε. Εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ το πάω σε μια οντισιόν και πρέπει να σκηνοθέτεις να με επιλέξει. Πάντα δούλευα μόνος μου. Είμαι φίλους. Ισότιμα πράγματα. Νομίζω ότι γενικά η γενιά μου και ο κύκλος μου είμαστε αυτοδημιούργητοι. Δεν ήμασταν εξαρτημένοι από κάποιον μεγαλύτερο. Οπότε δεν έχω βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Επαγγελματικά. Γενικά όλο αυτό που συνέβη με το Me Too, εντάξει, προφανώς. Την απότο στηρίζω, είναι το που σου στηρίζω. Ναι, και εκεί γυρίζει, εννοείται. Θυμάμαι και τα φοβερά stories που είχες βγει και είχες πει. Δεν αφήσατε και κανέναν να μην έχει κακοποιηθεί. Δηλαδή, έλεος. Εντάξει, σοβαρή καστίο που η κωμωδία είναι έτσι. Ένα. Κλάμα είναι η κωμωδία. Είναι ένα κλάμα. Η κωμωδία είναι. Ένας τρόπος να πεις πράγματα. Η απόλυτη κατάθλιψη είναι η κωμωδία. Λες τα χειρότερα, τα πιο στενάχωρα, αλλά γελάς. Γιατί αυτό είναι η ζωή. Αυτό. Ό,τι λέω, για δες το ανάποδα. Δεν μου απάντησε ο γκόμενος, γιατί δεν ξέρω τι έκανε και μέχρι να μου απαντήσει 8 μέρες, πάρ' το αντίστροφα. Μαλάκα δεν μου είχε απαντήσει και 8 μέρες. Εγώ κλαίω πάνω από το μήνυμα. Κλαίω πάνω από το μήνυμα και φρικάρω και πίνω γιατί με έχει πονέσει. Αυτό είναι πάρα πολύ αυτό. Όποιος το βιώνει, φρικάρει, τρελαίνεται. Μετά το σκεφτόμαστε όμως και γελάμε λίγο. Ναι, μα αυτή είναι η μαγιά. Και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Να ακούσεις κάτι από μένα το οποίο σε στενοχωρεί και να γελάσεις με αυτό. Όταν γελάσεις, το ξορκίζεις. Τι άλλο σε ξεζουμάει σε αυτή τη ζωή πέρα από μένα? Δυστυχώς, αγάπη. Δυστυχώς προς το παρόν μόνο εσύ, δεν βλέπω προκόπη. Πιστεύεις στον έρωτα αρχικά? Δεν ξέρω αν πιστεύω στον έρωτα. Σε νοιάζει να ερωτευτείς ή στα αρχίδια σου? Με νοιάζει, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που περιμένω ή που πιστεύω ότι είναι ο έρωτας. Πιστεύω στον ενθουσιασμό, πιστεύω στην καψούρα, πιστεύω πάρα πολύ στην κάβλα δύο ανθρώπων. Μην είναι και αυτό έρωτας, δεν ξέρω. Πιστεύω πάρα πολύ στο πίνω και σε σκέφτομαι, περνάμε ωραία, θέλω να σε πιάνω, θέλω να με πιάνεις, θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί. Σε αυτό πιστεύω, το έχω ζήσει. Αν αυτό είναι έρωτας, ναι, okay. Αν είναι κάτι παραπάνω, και ο καθένας τον βιώνει διαφορετικά τον έρωτα. Δεν ξέρω και. Είναι και λίγο αγχωτικό να έχουμε ένα στάνταρ για τον έρωτα και να προσπαθούμε όλοι να το φτάσουμε, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το στάνταρ. Τι είναι έρωτας. Πιστεύω στις χημίες των ανθρώπων, πιστεύω τον ποιοτικό χρόνο, πιστεύω στις ωραίες στιγμές. Έχεις νιώσει ποτέ τον έρωτα, του πέφτω στα πατώματα για κάποιον, το ζω πραγματικά και παλαβά, και να το εκφράσεις? Εγώ τα λέω όλα.
Τα λες στο άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Μπαμ, δεν μπορώ. Εγώ λέω τα πάντα. Γιατί... Ωραία, θέλω εγώ να καταφέρω κάτι. Mm-hmm. Τι θέλω να καταφέρω? Να περάσω όμορφα με έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Ωραία, αν δεν το πω, πώς θα γίνει? Εγώ είμαι πολύ κατά όλα αυτής της σκευωρίας. Λοιπόν, θα το παίξω δύσκολη, γιατί αν το παίξω δύσκολη, δεν θα με θεωρήσει δεδομένη. Και αν δεν με θεωρήσει δεδομένη, θα κολλήσει, γιατί δεν θέλει κάποιο δεδομένο και θα ανεβάσω ένα story που θα φαίνεται αυτό. Βαρέθηκα! Θέλω ειλικρίνεια στη ζωή μου. Και πολλές φορές με έχει χαντακώσει αυτό στα ερωτικά μου. Yeah. Το ότι είμαι τόσο χύμα και ειλικρινής και τα λέω και εκφράζομαι και είμαι πάρα πολύ έντονος. Πάρα πολλοί κομπλάρουνε, φεύγουνε, τρομάζουνε. Σε θεωρούν και όντως κάποιες φορές δεδομένο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω όμως αλλιώς πέρα από την ειλικρίνεια. Και όταν είσαι κι εσύ ειλικρινής πρώτα στον εαυτό σου και μετά στον άλλον και ξέρεις τι θέλεις και διεκδικείς αυτό που θέλεις με τον τρόπο που θέλεις και είσαι ο εαυτός σου, βρίσκεις και κάτι που όντως σου ταιριάζει και θα περάσεις καλά. Γιατί άμα εγώ σου το παίξω ότι είμαι ανωτάτου και δεν εκρήγνεμαι και δεν ζηλεύω και μέσα μου θέλω να σου σπάσω το κεφάλι με αυτό το κινητό σου ότι μιλάς με άλλονα, δεν θα έχουμε μια σχέση που εγώ θα περνάω καλά, γιατί δεν ξέρεις τα θέλω μου και το ποιος είμαι. Έχεις ψάξει και κινητό, ας πούμε? Δηλαδή έχεις κάνει τέτοιες κατηνιές, κατηνάκι? Έχω κάνει κάποιες κατηνιές. Έχω ψάξει λάπτοπ. Πώς το έψαξες? Αλλά δεν μπορούσα να τα ανοίξω εν τέλει γιατί δεν ήξερα τον κωδικό. Είχα κοιτάξει μία φορά, όπως το έγραφε, είχε πάει το μάτι, είχε φύγει αεροπλανικά. Αλλά δεν τον θυμόμουν εν τέλει. Έχω πάει να την κάνω την κατηνιά μου. Καθόλου ανωτάτου δεν είμαι. Δεν φοβήθηκες ότι θα σε πιάσει? Δούλευε, ήταν σανταράκι ότι δεν θα ερχότανε. Γενικά τις κάνω τις κατηνιές μου. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Θα παρακολουθούσες, ας πούμε, ποτέ κάποιον να δεις που πάει και τι κάνει και τέτοια? Άνετα, πρώτον, μόνο και μόνο για να το γράψω σε παράσταση. Δηλαδή, τα μισά πράγματα νομίζω τα κάνω για να τα πω στις παραστάσεις. Πειραματώζω η ζωή σου. Σε story. Θέλω εμπειρίες γενικά. Θα το έκανα. Χαίστηκα για να το κάνω. Είναι παράνομο να παρακολουθούμε. Όχι. Α, θα το έκανα σίγουρα. Τι θα κερδίσω? Να έχω εγώ μια υποψία, να θέλω να μάθω κάτι και θα κοιμηθώ ήσυχο το βράδυ. Ωραία, ερώτηση. Το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει, ναι, για να το βάλεις σε παράσταση. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ π.χ. θα ξεπεράσω αυτό το φόβο, ή θα πάω. Συγγνώμη. Θα κυνηγήσω αυτόν τον κόμενο για να δω που πήγε. Ή θα χτυπήσω, ας πούμε, θα πάρω τηλέφωνο αυτή τη φίλη που δεν θα την έπαιρνα ποτέ, μόνο και μόνο για να δω πώς θα αντιδράσει. Έχεις κάνει κάτι τέτοιο? Να κάνω κάτι τέτοιο μόνο και μόνο για να το βάλω στην παράσταση, εννοείς? Σαν πείραμα, σαν ακραία συνθήκη. Όχι, όχι, κοίτα. Δεν κάνω πράγματα μόνο και μόνο για να τα πω στις παραστάσεις, δεν είναι δυνατόν. Όχι, αυτό είναι παρανοϊκό. Ίσως είναι ένα άλλο θύρο, παιδί μου. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου, όταν κάνεις κάτι έτσι λίγο πιο παράτολμο, ότι αυτό θα γίνει ένα ωραίο story. Ναι. Θα γίνει ένα ωραίο κείμενο. Πάντα υπάρχει. Ο καλλιτέχνης έχει μάθει και στροφάρει έτσι το μυαλό του. Τώρα κάτι ακραίο γενικά. Ακραίο πάρα πολύ για μένα ήταν ότι όταν είχα χωρίσει από μία σχέση μου, πάρα πολύ αχρίαστη σχέση, εξαιρετικά αχρίαστη σχέση, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αυτή η σχέση, είχα πάρει αεροπλάνο την επόμενη ακριβώς μέρα από όταν με είχε χωρίσει και πήγα να τον βρω. Αυτό το έχω πει και στην τηλεόραση. Το έχω πει και στην. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Θα με δει στην τηλεόραση τώρα και θα με δει. Σκέφτομαι αυτό τον άνθρωπο στα αρχίδια μου, βέβαια. Μπάγαμε. Αλλά σκέφτομαι ότι πού να φανταζότανε ότι έχει μπλέξει με μια πουστότρελη που θα βγαίνει στην τηλεόραση και θα λέει τα χαμπέρια της. Ότι το γυνήγαγε με τα αεροπλάνα. Αλλά να σου πω κάτι, είναι αυτό που σου είχα πει και πριν. Νιώθω τόσο περήφανος που έχω αυτή την ιστορία να τη λέω. Πραγματικά. Δηλαδή, γι' αυτόν χαίστηκα. Αλλά είναι πόσο τέλειο ότι αυτός ο άνθρωπος μου δώσει την ευκαιρία να κάνω κάτι τόσο ακραίο και να έχω να το λέω. Πόσο δίκιο. Πόσο δίκιο έχεις. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και κάτι τέτοιες σχέσεις με τον έναν τον άλλο τρόπο μας εξελίσσουν κιόλας. Μέσω τέτοιων μικροπραγμάτων για άλλους, αλλά για εμάς, ας πούμε, σημαντικές υπερβάσεις. Μόνος με εξελίχθηκα. Αυτό ήταν γίδι. Εγώ εξελίχθηκα μόνος μου. Πάλευα. Εγώ πάλευα με ένα τοίχο. Γενικά, σε όλες μου τις σχέσεις. Επιλέγω ανθρώπους για κάποιο λόγο. Τώρα θα παραθέσω τα παράπονά μου. Επιλέγω ανθρώπους για κάποιο λόγο οι οποίοι είναι πλήρως αναρμόδιοι. Για μένα. Mm-hmm. Πλήρως αναρμόδιοι για την οποιαδήποτε δέσμευση να έρθουν να τη μέτωπουν με τα συναισθήματά τους, πάω και πέφτω εκεί. Γιατί δεν γνωρίζω. Ναι. Ίσως με τον ψυχολόγο μου κάποια στιγμή το ανακαλύψω αυτό. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω. Όλες οι μυρωτικές σχέσεις είναι μια αποτυχία. Έχουν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό όλες? Ναι. Όλοι είναι άνθρωποι οριακοί. Οριακοί ή τούβλα. Κυρίως τούβλα. Κλαδιά. Καλό, εγώ δεν έχω βρει άνθρωπο να μην βαριέμαι. Μήπως γι' αυτό όμως βρίσκεις και άνθρωπους ταυτόχρονα δεν
θέλουν τη δέσμευση και τα συναισθήματα και για να προσπαθήσω και να μην έχω κάτι να. Να μην βαριέμαι, να έχω ένα ενδιαφέρον. Μπορεί, τι να σου πω. Γενικά βαριέμαι τους περισσότερους ανθρώπους. Με λίγους μπορώ να σου πω ότι μπορώ να περάσω ένα τρίμηνο μαζί και να λέμε όντως πράγματα που με ενδιαφέρουν και τα βρίσκω σημαντικά και ουσιαστικά. Μην εγώ είμαι ξινός, μην εγώ είμαι λίγο υπεραναλυτικός στα πάντα και δεν μπορώ να συνδεθώ εύκολα, δεν ξέρω. Έχω και λίγο περίεργο χιούμορ, δεν γελάω και με τίποτα. Ναι, εγώ δεν γελάω. Εγώ μπορεί να φαίνεται ότι είμαι ένας άνθρωπος που γελάει με τα πάντα, γελάω με ελάχιστα πράγματα. Mm-hmm. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα, πιστεύεις, ελάττωμα? Είμαι. Δύο είναι. Είμαι πάρα πολύ φοβικός και πάρα πολύ εγωιστής. Εγωιστής? Ναι. Το δεύτερο το έχω δουλέψει πάρα πολύ και πλέον το κοντρολάρω και δεν είμαι αυτό το εγωπαθές γουρούνι που ήμουν παλιά. Με το φοβικός ακόμα δεν δουλεύω. Δεν έχω βαρύσει κάποια υπερορία μέχρι στιγμής, αλλά σιγά σιγά. Και τα καλά σου, αυτό που λες, μπράβο ρε Γιάννη που τα έχεις. Τα καλά μου, έχω ωραίες γάμπες. Είναι λίγο περιοριστικό να πω ότι αυτά είναι τα καλά μου και αυτά είναι τα σχημά μου. Όλα μου τα χαρακτηριστικά κάπου μου έχουν φανεί χρήσιμα και κάπου μου έχουν χατακώσει. Μπορώ να σου πω πολλά χαρακτηριστικά μου. Όπως είπα, είμαι εγωιστής, είμαι φοβικός, είμαι δοτικός. Αρέσει να κάνω και να δημιουργώ ένα κλίμα χαράς και γέλιου. Είμαι καλός ακροατής. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Αυτό είναι καλό ή κακό, πιστεύεις? Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αυτό σκεφτόμουν να πω ότι δεν ξέρω αν αυτό εν τέλει είναι καλό ή κακό. Κάποιες φορές η υπερβολική ευαισθησία με έχει κάνει να βαλτώσω πολύ συναισθηματικά και να μου ρίξει πολύ τη διάθεση. Και κάποιες φορές είναι έμπνευση και πιο πολύ καλλιτεχνική έμπνευση η ευαισθησία μου. Αν τώρα έπρεπε να πας εκδρομή με τρεις μόνο ανθρώπους. Με τρεις ανθρώπους. Για πόσο καιρό, ανάλογα τώρα. Αυτό παίζει. Για τρίμηνο, εγώ θα βάλω. Τρίμηνο, κανέναν. Να εξαφανιστείτε. Κανέναν. Αν έπρεπε οπωσδήποτε. Μήνες να είστε μαζί, δεν είναι απαραίτητο στον ίδιο χώρο, αλλά με ένα καράβι θα πηγαίνατε. Όχι φουσκωτό, με ένα μεγάλο καράβι. Θέλω πολύ τον προσωπικό μου χώρο. Δεν μπορώ αυτά. Δεν θεωρώ υγιές το να είσαι έτσι με έναν άνθρωπο. Αν έπρεπε οπωσδήποτε. Εντάξει, η μία θα ήταν η Κική. Σκέφτεται τώρα, θα αντέχαμε τρεις μήνες, θα τσακωνόμαστε. Όχι, απλά σκέφτομαι ότι θα ήταν η Κική και θα ήταν το οριστικό τέλος μας πια. Επειδή θα ήσασταν 24-7. Εντάξει, με κανέναν άνθρωπο δεν αντέχουμε. Μιλάμε τώρα για τη συνθήκη. Δεν κατάλαβες, κάποιος θα πέθαινε από τους δύο. Κάποιος θα Όχι, ρεαλιστικά, αν περνάγαμε τρεις μήνες, 24 ώρες το 24ωρο μαζί, κάποιος θα πέθαινε. Τόσο έντονη είστε. Και μάλλον εγώ θα πέθαινα. Θα σου βάλω το Θέμη, γιατί είναι ήσυχος, δεν μιλάει, δεν λαλάει, ακούει, δεν ενοχλεί. Και δεν θέλω κανέναν άλλον. Και τη μοναξιά μου, ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί, δεν θέλω. Θέλω να πολύ κοινωνικός, δεν είμαι. Είσαι πιο εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, ο κόσμος μπερδεύεται, επειδή βλέπει ότι η δουλειά μου απαιτεί την εξωστρέφεια. Απλά επειδή όλο αυτό το κομμάτι μου το διοχετεύω στη δουλειά μου, που είναι κάτι χρήσιμο. Στην προσωπική μου ζωή είμαι. Φαίνομαι και εκεί εξωστρεφής. Είναι αυτές οι άμυνες που έχει ο άνθρωπος. Όντως θα είμαι αυτός που θα μιλήσει δυνατά, θα κάνει, θα ράνει, θα προσπαθήσει να σε κάνει να γελάσεις όντως. Το μέσα μου όμως δεν θέλει. Θέλω να κάνω τελευταία ερώτηση. Πόσο ωραία, μικρού μήκους Χρυσή μου, Αγγελόπουλος πια. Δεν, εδώ πέρα έχουμε καταστραφεί. Έχει νυχτώσει εδώ, δεν υπάρχει άνθρωπος. Έχεις όνειρα για το μέλλον. Και ναι. Αν ναι, ποια είναι αυτά. Δηλαδή, βλέπεις στα 5 επόμενα χρόνια. Δεν θα πω. Μη σου πω και στο 1-1 θα πω εγώ. Μακριά, κοντά, όπου το θέλεις. Μέλλον. Εγώ δεν κοιτάω πολύ μακριά, βαριέμαι. Και ομοιοπία. να είμαι καλά. Αυτό. Γιατί το να είμαι καλά σημαίνει ότι θα έχω καταφέρει και ψυχικά και πιο πρακτικά αυτά που θέλω. Είναι λίγο αγχωτικό να θέτεις στόχους. Δηλαδή, ναι, okay, θα σου πω ότι το θέλω να παίξω ένα μεγάλο θίασο, σε ένα μεγάλο θέατρο. Το θέλω. Θέλω να συνεχίσω να με αγαπάει ο κόσμος και να αλληλεπιδράμε έτσι όμορφα και να παίρνει με χαρά αυτό που του δίνω. Αλλά πιο πολύ θα βάλω το να είμαι καλά. Καλά, ό,τι αυτό σημαίνει. Και θα μου δώσω αυτό που τόσο πολύ θέλω. Θα κρατήσω το μικρόφωνο όμως. Ένα φαδίεση πιάστε. Δε θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δε θέλω να ξέρεις, δεν πρέπει να ανάψεις να πτήρας. Δε θέλω να ξέρεις πως για σένα ναι πίνω είμαι λιώμα. Τραγουδάκες καπνίζει. Δε θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα.
Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα. Ναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτό θα έχω πνευμονία, το καταλαβαίνεις. Έχουμε έρθει η μέρα, έχει νυχτώσει, νομίζω ξαναξημερώνει. Είναι τώρα σιγά σιγά. Εδώ η Ανατολή. Πάμε να φύγουμε. Πάμε τώρα. Πάμε πρωινό. Να τον ακολουθήσετε στο Instagram. Instagram, TikTok. Και στο δρόμο, αν είναι κάποιος άντρας όμορφος, ψηλός, 1,80 με πράσινα μάτια. Αν θέλει να με ακολουθήσει και μέχρι το σπίτι, μας με ακολουθήσει όπου θέλει. Και να δείτε, σίγουρα θα τα έχετε ακούσει, τα podcast τους, που είναι καταπληκτικά τα καλύτερα podcast στην Ελλάδα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Πότε βγαίνει το επόμενο? Κάθε Παρασκευή βγαίνουν αυτά. Δεν έχουν συγκεκριμένη ώρα που μένουν εκεί αυτά. Δηλαδή είναι όλα και τα 20 πόσο έχουμε κάνει είναι ακόμη εκεί. Spotify. Ανυπομονούμε! Αναμένουμε. Εγώ πια δεν έχω πόδια, το ξέρεις. Ράχω κοκάλι. Αγαπητοί, τι ώρες το βίντεο.